23 Νοεμβρίου 1949. Γεννιέται στην Κοκκινιά Θεσπρωτείας ο ποιητής Άλκης Αλκαίος, κατά κόσμον γνωστός ως Βαγγέλης Λιάρος. Το πραγματικό του όνομα το παίρνει από το θείο του Αντάρτη του Ελλάς, που σκοτώθηκε σε ηλικία μόλις 23 χρόνων. Πρωτοεμφανίζεται στα ελληνικά γράμματα το 1967, όταν μαθητής ακόμα γράφει ένα δοκίμιο με τίτλο «Κώστας Καριωτάκης», ο ποιητής που αγαπήθηκε και μισήθηκε. Τελειώνει το γυμνάσιο της Πάργας και σπουδάζει στη νομική Αθηνών, στα χρόνια της δικτατορίας. Το φθινόπωρο του 1972 συλλαμβάνεται για τη δράση του, φυλακίζεται για 4 μήνες στα κρατητήρια της ΕΑΤΕΣΑ και βασανίζεται άγρια. Το 1976, με πρωτοβουλία της Πανεπιστημονικής, πραγματοποιείται η πρώτη επίσκεψη στο κολαστήριο της Μακρονήσου μετά το κλείσιμό του το 1958, στην οποία ο Αλκαίος συμμετέχει. Εκεί έρχεται σε επαφή με τον Μάνο Κατράκη και τον Γιάννη Ρίτσο. Μετά τη μεταπολίτευση, γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, στην οργάνωση των δικηγόρων. Το 1977 ξεκινάει και η συνεργασία του με το Ριζοσπάστ. Τον επόμενο χρόνο δημοσιεύονται εκεί οι πρώτοι του στίχοι. Πρόκειται για το ποίημα Φλεβάρης 1848, που μελοποιεί ο Θάνος Μικρούτσικος, εντάσσοντάς το στο δίσκο Τραγούδια της Λευτεριάς και ερμηνεύει Μαρία Δημητριάδη. Μάνουελ Ντουάρτε, από το πράσινο ακροτήρι, ίσως ποτέ και να μη δω το πρόσωπό σου. Ωστόσο αν κρίνω απ' το αίμα την ογραφτό σου, θα πρέπει να είναι γιωμάτο από λιοπύρι. Έλμπερτο Κόμπος, Παναμέντες.